πομπιέρι εν Γκρέτσια. Όψε κιόλας θα έρθουν κι άλλοι Ρουμάνοι πυροσβέστες. Η Ρουμανία στέλνει 142 πυροσβέστες στην Ελλάδα ως ενίσχυση των ελληνικών πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι Ρουμάνοι πυροσβέστες αναχώρησαν την Παρασκευή από το Βουκουρέστι και θα παραμείνουν στην Ελλάδα για 10 ημέρες, γεγονός που το επιβεβαιώνει μέσα από δηλώσεις του και ο πρόξενος του Γενικού Προξενείου της Ρουμανίας, Νικολάε Νταντίμα, ο οποίος βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Δημαρχείο Καβάλας. Εν ολίγης για τη σχέση μας, τη στενή, ανάμεσα στις δύο χώρες, θα αναφέρω ότι απόψε κιόλας θα έρθουν κι άλλοι Ρουμάνοι πυροσβέστες στην Ελλάδα, 140 στον αριθμό και 39 οχήματα. Ο ίδιος συνομίλησε με τον Δήμαρχο Καβάλας Όδωρο Μουριάδη, αντάλλαξαν δώρα και μίλησαν για τα κοινά των δύο χωρών. Στην περιοχή της Καβάλας έρχονται πάρα πολλοί Ρουμάνοι τουρίστες και φέτος είχαμε πολλούς τουρίστες εδώ. Είμαστε ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε στην ευμάρεια των κατοίκων της περιοχής και της Βορείου Ελλάδος. Τουρίστε Ρωμανοί, σα σφίδαμε πανδημία κορονοϊού. Η περιοχή σας είναι ιδιαίτερα αρεστή στους Ρωμάνους και για την ομορφιά της, αλλά και επειδή υπάρχει ένα φιλικό περιβάλλον και μια πολιτισμική συγγένεια. Έχετε δει, οι Ρουμάνοι τουρίστες βρίσκονται εδώ σε μεγάλο αριθμό και το Πάσχα και τις μεγάλες γιορτές. Να ευχαριστήσω εδώ πήρε και τη ρουμανική κυβέρνηση για την βοήθεια την οποία προσφέρει στην Ελλάδα. Τόσο με προσωπικό όσο και με οχήματα. Επίσης θέλω να πω ότι οι σχέσεις Ελλάδος και Ρουμανίας ήταν πάντοτε πολύ καλές. Ποτέ εξάλλου, αν ανατρέξετε στην ιστορία, ποτέ δεν υπήρξε διαμάχη μεταξύ της Ρουμανίας και της Ελλάδος. Οπότε πάντα οι σχέσεις μας ήταν φιλικές. Επίσης, τα τελευταία χρόνια υπάρχει υπάρχουν τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτες από την χώρα της Ρουμανίας, οι οποίοι έρχονται στην Καβάλα, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί πάρα πολύ, το οποίο σημαίνει ότι τους αρέσει η Καβάλα, έχουμε πολλά κοινά στοιχεία και περνάνε καλά στις διακοπές που έρχονται. Ελπίζω ότι οι σχέσεις αυτές θα συνεχιστούν και επίσης ότι ο τουρισμός υπάρχει και από την Ελλάδα, ο οποίος αντίστοιχα πηγαίνει στην Ρουμανία. Και φυσικά αυτό που είπε και ο κ. Πρόξενος προηγούμενα, ότι έχουμε ένα πολύ κοινό στοιχείο, πέρα από τον πολιτισμό, έχουμε και την θρησκεία, την ορθόδοξη θρησκεία, η οποία μας ενώνει σε πολλά σημεία. Εξάλλου, να μην ξεχνάτε ότι ακόμα και ο Ρήγας Φεραίος τότε πρέσβευε αυτό το μεγάλο ένωμα των κρατών.